Το τελευταίο χρονικό διάστημα γενικά, αρκετοί συμπολίτες μου είναι αυτοί οι οποίοι μου εκφράζουν τα παράπονά τους σχετικά με καθυστερημένες αποστολές προστίμων της δημοτικής αστυνομίας που αφορούν παραβάσεις των οχημάτων τους. Στην πλειοψηφία τους οι παραβάσεις είναι παλαιότερων ετών, κατά κύριο λόγο του 2013-2012. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων δεν μπορούν να υποβάλουν ικανές ενστάσεις για το γεγονός και να επιβεβαιώσουν ότι αυτές δεν έχουν εξοφληθεί. Καταλαβαίνετε και πόσο δύσκολη είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας μας γενικά τώρα. Στο σημείο αυτό, θέλω να αναφερθώ σε αίτηση δημότη, ο οποίος ζήτησε τη διαγραφή του προσήμου του, μιας και δεν είχε λάβει καμία προγενέστερη γνώση, για το έτος του 2013, που ήρθε τώρα το πρόστιμο, είναι μακροχρόνια άνεργος και βρίσκεται σε οικονομική ανέχεια. Είναι κάτοχος κάρτας αλληλεγγύης, που σημαίνει ότι τρέφεται από το κράτος, και το εισόδημά του είναι κάτω των 3.000 ευρώ ετησίως. Η απάντηση του αντιδημάρχου, οικονομικών του κ. Χατζή, ήταν ότι δεν προβλέπεται ακύρωση προστίμων λόγω ανεργίας. Εδώ έχω και την απάντηση αντίστοιχα του κ. Αντιδημάρχου, καθώς επίσης και το αίτημα του πολίτη μας. Και ρωτώ λοιπόν τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αντιδήμαρχο, για ποιο λόγο αποστέλλονται τα πρόστιμα στους κατόχους οχημάτων με τόση μεγάλη καθυστέρηση. Δεν πηγαίνει κάτι καλά δηλαδή με τις υπηρεσίες, καθυστερούμε 3 χρόνια για να στείλουμε ένα ραβασάκι για τα οχήματά τους. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω, μιας και κανονικά θα πρέπει να ακολουθούν η κοινωνική πολιτική από εδώ και πέρα, εάν θα καθοριστούν εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια για διαγραφή προστίμων, δεδομένου της οικονομικής ευρωστίας του Δήμου μας, όπως υπερηφανευόμαστε και καλά κάνουμε.